Κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Θόδωρο Θεοδουλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Πρίτανη. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που σας φιλοξενούμε. Καταρχήν, ένα χρόνο λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τη νέα του μορφή. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα. Ένα πρώτο σχόλιο από τον νέο Πρίτανη, ο οποίος τον τελευταίο έτσι χρόνο ασκεί τα καθήκοντά του ως Πρίτανης και έχει αλλάξει πάρα πολύ και η δομή του Πανεπιστημίου προς το καλύτερο. Πράγματι, τι χρόνος ήταν αυτός. Είχαμε την ευκαιρία, αυτή η αίσθηση μας μένει ότι φτιάχνουμε κάτι από την αρχή. Μεταλλευτήκαμε λοιπόν αυτό το χρόνο για να διαχειριστούμε το μεταβατικό διάστημα της συγχώνευσης και να στήσουμε και να οργανώσουμε το Πανεπιστήμιο από την αρχή. Με το τελικό, το σημερινό αποτέλεσμα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και μάλιστα με τον ένα χρόνο συνέπεσε κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία ως προς το οργανωτικό. Δημοσιεύσαμε και θέσαμε στην σύγκλιτο τον ιστορικό μας κανονισμό, την πολιτική ποιότητα του Ιδρύματος και πάρα πολύ σημαντικό το στρατηγικό μας σχεδιασμό για το από εδώ και πέρα. Ήταν δύσκολη αυτή η χρονιά για να από το ΤΕΙ να πάμε στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή δυσκολευτήκατε πάρα πολύ να λειτουργήσει σωστά το νέο Ίδρυμα. Όντως, δεν είναι κάτι εύκολο η μετάβαση. Ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά επειδή θα έλεγα ότι έβαλε πλάτη το σύνολο του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, υπήρχε πολύ μεγάλη βοήθεια, υπήρχε διάθεση συνεννόησης και φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα, όπου πλέον θα έλεγα ότι μετά από ένα χρόνο αισθανόμαστε ότι είμαστε ένα ίδρυμα με μια ενιαία νοοτροπία και μια ενιαία κουλτούρα. Μάλιστα. Τώρα, στους δύο τελευταίους μήνες, από τότε που κλείσανε τα πανεπιστήμια απόφαση της κυβέρνησης λόγω του κορονοϊού, δεν σταμάτησε τη λειτουργία του το Πανεπιστήμιο, συνέχισε τις δράσεις του και ειδικά πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα μαθήματα εξ αποστάσεως των φοιτητών. Κάτι το οποίο, από ό,τι βλέπουμε, είναι και από τα πρώτα πανεπιστήμια, μην πούμε και το πρώτο πανεπιστήμιο, που είχε και τέτοια μεγάλη συμμετοχή, τεράστια συμμετοχή των φοιτητών. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και πώς θα συνεχίσετε από εδώ και πέρα, κύριε Πρίτανη, το επόμενο χρονικό διάστημα? Πράγματι, είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό πανελλαδικά εξυπηρέτησης μαθημάτων από τα 664 μαθήματα που παρέχουμε στους φοιτητές μας εβδομαδιαίως. Ικανοποιήσαμε εξ αποστάσεως τα 662 και αυτό μας κατατάσσει στην πρώτη θέση από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν ήταν ένα εύκολο εγχείρημα, αλλά το πιάσαμε έτσι από την αρχή πολύ δομημένα και οργανωμένα. Εκμεταλλευτήκαμε τις δύο εβδομάδες που μας έδωσε το Υπουργείο, μας έβαλε σε αναστολή. Τις εκμεταλλευτήκαμε για να οργανωθούμε, συστήσαμε επιτροπές, κάναμε τις απαραίτητες προμήθειες υλικού και λογισμικού, εκπαιδεύσαμε το προσωπικό και τους φοιτητές και τελικά όταν ήρθε η ώρα πήγαμε συντεταγμένα, ξεκινήσαμε και το αποτέλεσμα ήταν, θα έλεγα, άριστο και κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Βέβαια, τώρα υπάρχει μια άλλη πρόκληση μπροστά μας, αυτή της εξ αποστάσεως εξέτασης αυτών των μαθημάτων και εκεί εργαζόμαστε πάρα πολύ έτσι σκληρά, οργανωμένα, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα, κύριε Πρίτανη, διαβάζουμε ότι είναι γρίφος οι εξετάσεις του εξαμήνου στα πανεπιστήμια. Τρία είναι τα σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο, τα προφορικά και τα γραπτά, δηλαδή να γίνουν εξετάσεις με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με τη φυσική παρουσία των φοιτητών, να υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως εξέτασης, μια μέθοδος η οποία δεν διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας, και να γίνουν εξετάσεις μόνο με προφορικό, αλλά να συνδυαστούν με την υποβολή γραπτής εργασίας από το φοιτητή. Εσείς ποια από τα τρία έτσι θέλετε να πραγματοποιηθεί, τι λέει η Σύνοδος των Πριτάνων και τι πιστεύετε ότι θα είναι και πιο χρήσιμο ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα? Δηλαδή, παίρνουμε και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας πλέον και των φοιτητών αλλά και των καθηγητών που συμμετέχουν στις δύο εξετάσεις. Κύριε Βακρατσά, καταρχάς επιβεβαιώνω ότι αυτά είναι τα τρία σενάρια, τρεις τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δώσουμε εξετάσεις. Ήδη κάποια πανεπιστήμια δεν περίμεναν την τελική ανακοίνωση νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου
και προέβησαν σε δηλώσεις και αποφάσεις των συγκλίνων τους για το πώς θα κάνουν εξετάσεις. Για παράδειγμα, το ΑΠΙΘΙΤΑ, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δήλωσαν ότι το σύνολο των εξετάσεών τους θα γίνει εξ αποστάσεως. Εμείς ως Πανεπιστήμιο ανήκουμε σε εκείνα τα πανεπιστήμια που πιστεύουμε ότι είναι λάθος να πάρουμε τέτοια απόφαση από τώρα, πριν έχουμε μπροστά μας όλα τα δεδομένα. Και τα δεδομένα είναι η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου, οι τελικές λοιπόν οδηγίες από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και η έκτακτη σύνοδος που θα λάβει χώρα μάλλον την Τετάρτη το απόγευμα, όπου εκεί θα δοθούν όλες οι διευκρινήσεις επ' αυτού του σχεδίου. Πάντως εμείς σαν σύγκλητος και σαν 22 τμήματα που αποτελούν το Πανεπιστήμιο μας, προτρέπουμε τους καθηγητές μας, οι οποίοι είναι αυτοί, ναι, που σύμφωνα με τον νόμο αποφασίζουν τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων, τους προτρέπουμε για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Φαίνεται λοιπόν ότι το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων μας και στα 22 τμήματα θα δοθούν εξ αποστάσεως. Υπάρχουν 2-3 τμήματα στην Πολυτεχνική Σχολή που εκ της φύσεως των μαθημάτων που εξετάζονται πρέπει να έχουν φυσική παρουσία. Πρέπει να έχουν φυσική παρουσία, αλλά θα το δούμε και αυτό μέσα στην εβδομάδα. Μάλιστα. Το Πανεπιστήμιο, έτσι, πότε θα ανοίξει για να επιστρέψουν κάποιοι φοιτητές, ειδικά για τα εργαστήρια? Τι δεν εικόνα έχουμε εκεί? Δεν θα ανοίξει. Το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος αυτού του εξαμήνου θα κυλήσει εξ αποστάσεως. Άρα δηλαδή δεν θα δούμε τους φοιτητές να επιστρέφουν στη Δυτική Μακεδονία? Όχι, όχι. Το μόνο αν θα επιτρέψει ένα πολύ μικρό ποσοστό για να δώσει τις εξετάσεις διαζώσεις. Τώρα, το πότε θα γίνει αυτό, σίγουρα θα γίνει μετά τις 15 Ιουνίου, οπότε ολοκληρώνεται και η διανομή των συγγραμμάτων. Αν δώσουμε άλλη μια εβδομάδα, περίπου τέλη Ιουνίου θα ξεκινήσουν σε όλο το Πανεπιστήμιο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι εξετάσεις. Άρα δηλαδή αυτό που λέμε είναι ότι από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, από το Σεπτέμβριο πότε είναι, θα δούμε να λειτουργεί το Πανεπιστήμιο με τη φυσική παρουσία των φοιτητών. Προς το παρόν, ακριβώς, μέχρι να τελειώσει η φετινή έτσι ακαδημαϊκή χρονιά, δεν θα δούμε τους φοιτητές να επιστρέφουν πίσω πάλι. Όχι, στα Θρανία. Θα δούμε ένα μικρό, πιθανό να δούμε ένα μικρό ποσοστό αυτών. Σας δυσκόλυψε αυτή η διαδικασία? Και μόνο στην πόλη της Κοζάνης. Μάλιστα. Σε άλλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας όπου δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο δεν θα δούμε. Σας δυσκόλυψε αυτή η διαδικασία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης? Δεν είναι και τόσο εύκολο ζήτημα. Εννοείται αν μας δυσκόλεψε στην οργάνωση του εγχειρήματος? Ναι, το πώς συμμετείχατε όλοι δεν ήταν και τόσο εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή υπήρξε κάποιος σκεπτικισμός, αλλά αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι έμαθαν τα λογισμικά, έγιναν οι πρώτες παρουσιάσεις. Θα έλεγα μετά ότι όλα μας φαίνονταν πιο εύκολα και υπήρξε και ένας γενικός ενθουσιασμός για το εγχείρημα και από τους καθηγητές και από τους φοιτητές. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα ακροατήρια υπερδιπλασιάστηκαν. Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε να δούμε και κάποια άλλα θέματα. Δεν έχετε σταματήσει τις δράσεις. Ως το Πανεπιστήμιο. Τι προγραμματίζετε για το επόμενο διάστημα? Είδαμε ότι πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το e-Festival. Το e-Festival, το οποίο είχε μια μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχε και ο υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Διγαλάκης. Και ήταν μια πολύ σημαντική παρουσία. Τι δράσεις πράγματι θέλετε να πραγματοποιήσετε? Και υπάρχει και το άλλο Σαββατοκύριακο μια διαδικτυακή έκθεση έργων τέχνης που διοργανώνεται από την Σχολή Καλών Τεχνών. Έχουμε προβεί πάρα πολλές υποστηρικτικές δράσεις στη διάρκεια του κορονοϊού και ειδικά και με το τελευταίο φεστιβάλ θα έλεγα ότι θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια. Όταν το πρώτο σκεφτήκαμε για να το οργανώσουμε, είχαμε την εντύπωση ότι κάτι αντίστοιχο θα έχει ξανασυμβεί. Και όμως ήταν η πρώτη φορά που διοργανώθηκε κάτι τέτοιο από ελληνικό πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Και σαν δράση θέλουμε να το βλέπουμε ότι εντάσσεται σε ένα σύνολο πρωτότυπων δράσεων και ενεργειών, ας πούμε αυτού του Πανεπιστημίου, αυτής της διοίκησης,
που έχουν να κάνουν και με το ρόλο το νέο που μας επιφυλάσσεται ως ακαδημαϊκό ίδρυμα στην περιοχή μας. Ο νους μας πάντα βρίσκεται στην μετάβαση, τη διαφαινόμενη, στη μεταλιγνητική εποχή. Και εκεί θα ήταν από τα επόμενα ερωτήματά μου, κατά πόσο θα έχετε σπουδαίο ρόλο σε αυτή την μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, τι σας έχουν έτσι ζητήσει και η κυβέρνηση αλλά και οι τοπικοί φορείς, αλλά βλέπουμε ότι σε αυτή τη μεταλιγνητική εποχή, η οποία είναι βίαιη, έχουμε και τεράστιες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία. Εμείς αυτή τη μετάβαση ως πανεπιστήμιο, ως ίδρυμα, την αντιμετωπίζουμε ως μια πρόκληση έτσι, για την ανάπτυξή μας και μέσα από τη δική μας ανάπτυξη και την ανάπτυξη της περιοχής και της περιφέρειας στην οποία ανήκουμε. Να μην ξεχνάμε ότι, όπως έχει υποθεί από επίσημα χείλη, το ένα από τα 12 αναπτυξιακά μέτρα που προτείνονται για τη μεταλλινητική εποχή είναι η στήριξη και η ενίσχυση αυτού του πανεπιστημίου. Μέσα από αυτή τη στήριξη εμείς θα επιδιώξουμε μία κατεξαίρεση έτσι, μεταχείριση για να αναπτυχθούμε σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια. Μάλιστα, σας έχουν ζητήσει πάντως, είδαμε και συμμετέχετε και στο Περιφερειακό και σε Δημοτικά Συμβούλια, σας έχουν ζητήσει τις απόψεις για τη μεταλλινητική εποχή. Ναι, είναι δύσκολο το εγχείρημα, κύριε Πρίτανη. Γνωρίζουμε. Η εμπλοκή μας, ευελπιστούμε, αλλά πιστεύουμε ότι θα είναι μεγάλη και ουσιαστική σε αυτό το εγχείρημα και ότι θα ακουστεί η άποψή μας για την επόμενη μέρα. Έτσι, από τις προτάσεις που έχετε, ποιες είναι οι προτάσεις που μπορούμε να δούμε, ένα-δύο προτάσεις για την επόμενη μέρα αυτής της μεταλλινητικής εποχής? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εσωτερική διαβούλευση στο Ίδρυμα, αλλά και διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν θα ήθελα έτσι να το παρουσιάσω, γιατί είναι ακόμα προϊόν διαβούλευσης. Αλλά έτσι μία, όπως το φανταζόμαστε και στην εκδήλωση που είχε γίνει στην Πτολεμαϊδα, μεταξύ των 10, 11, 12 προτάσεων που είχα παρουσιάσει μία πολύ μεγάλη μετασχηματιστική έτσι, πρόταση για την περιοχή που εμπλέκεται το Πανεπιστήμιο και αφορά μία διασύνδεση του ερευνητικού ιστού και του Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις της περιοχής. Κάτι Μάλιστα. που λείπει από την περιφέρειά μας. Ωραία, επειδή είναι σε διαβούλευση θα το δούμε όταν θα τελειώσει η διαβούλευση. Τώρα και ένα τελευταίο ερώτημα, έτσι όσον αφορά την εικόνα που θα έχουμε με τους εισακταίους φέτος, τι εικόνα έχουμε για την Δυτική Μακεδονία, για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και σε ποια τμήματα έτσι θα δώσετε και βαρύτητα εσείς, δηλαδή να ενισχυθούν και να στηριχθούν περισσότερο σε όλη τη Δυτική Μακεδονία? Όσον αφορά τον αριθμό των εισακταίων, υπήρξε η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, η οποία δυστυχώς δεν έλαβε υπόψη την πρόταση ούτε του δικού μας ούτε κανενός πανεπιστημίου και απλώς επανέλαβε τα περισσινά νούμερα. Ο συνολικός αριθμός φοιτητών είναι περίπου ο ίδιος. Αυτό που είχαμε προτείνει εμείς ήταν κάποια έτσι, ανακατανομή του αριθμού μεταξύ των τμήματων. Μάλιστα. Ανάλογα και με τις δυνατότητες. Άρα έχουμε τον ίδιο αριθμό σε σχέση με πέρυσι. Ναι, συνολικά είναι περίπου ο ίδιος. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά με το κτηριακό, λίγο να έρθω και στην Φλόνα. Εκεί τι ακριβώς γίνεται με την Αγία Όλγα? Πώς θα προχωρήσει ο χώρος αυτός για να δοθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τι εξέλιξη έχουμε και με τη ΖΕΠ εδώ, με το κτίριο, με τις νέες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου? Όσον αφορά τα κτηριολογικά μας, υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά. Ευτυχώς προχωράνε, θα έλεγα, όλα. Αν θέλετε να τα πάρουμε έτσι. Να τα πάρουμε ένα-ένα και να κλείσουμε με αυτά, ναι. Είναι η ΖΕΠ, η οποία προβλέψεις του εργολάβου λένε ότι παραδίδεται το επόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα. Ήδη εμείς σχεδιάζουμε ποια τμήματα του Πανεπιστημίου θα μεταβούν στη ΖΕΠ και ποιο κομμάτι της διοίκησης και ξεκινάμε ένα διεθνή διαγωνισμό για τον εξοπλισμό, τον εσωτερικό αυτών των κτηρίων, οπότε από εκεί πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σε αναζήτηση κάποιου οικοπαίδου στην Πτολεμαϊδα όπου θα μπορούσε να στεγαστεί ένα μικρό κάμπους για την Σχολή Επιστημών Υγείας, την οποία θέλουμε να στηρίξουμε πολύ, την έχουμε βάλει αυτή τη στήριξη στο στρατηγικό μας σχεδιασμό.
Μικρές κτηριακές παρεμβάσεις, συντηρήσεις στα Γρεβενά και στην Καστοριά και ένα μεγάλο επίσης κτηριολογικό πρόγραμμα στην Φλόρινα που περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που κάνουμε στο υφιστάμενο κτίριο της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Περιμένουμε την ένταξη ενός προγράμματος από ΕΣΠΑ της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και θα υπογραφεί σύμβαση για το κτίριο του καινούριου της Καλών Τεχνών, επίσης γύρω στα 10 εκατομμύρια. Και αναμένουμε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ένταξη και του προγράμματος της Αγίας Όλγας. Ναι. Ενώ μια εμβληματική δράση για το μέλλον είναι και η αναζήτηση χώρου για ένα νέο με καινοτομικά χαρακτηριστικά αγρόκτημα στη Φλόρινα. Τώρα όσον αφορά οι καταστάσεις που νοικιάζεται στην Κοζάνη, μετά μόλις πάτε στη ΖΕΠ θα φύγετε από όλα. Δηλαδή θα είναι το χώρος του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα και οι εγκαταστάσεις στη ΖΕΠ. Φεύγουμε τελείως μέσα από την πόλη. Επειδή και εγώ ήμουν στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών, είναι για μας ένα όνειρο ζωής πότε θα απεμπλακούμε από αυτά τα κτίρια και θα ανέβουμε πάνω στην ΖΕΠ. Μάλιστα. Και θα έχουμε δύο ουσιαστικά άξονες μέσα στην πόλη της Κοζάνης. Την οικονομική σχολή στο κάμπους των Κύλων και την πολυτεχνική σχολή πάνω στη ΖΕΠ. Ωραία. Εγώ θετικά, είναι πολύ θετικά αυτά που μας αναφέρατε τώρα στο τέλος όσον αφορά και για το κτηριακό, να έχουμε νέες εγκαταστάσεις και φυσικά να φύγουμε από τα ενίκια, τα οποία είναι ένα μεγάλο κόστος για το Πανεπιστήμιο. Και έχουμε και τα κονδύλια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Θα δούμε την εμπλοκή του Πανεπιστημίου μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Κύριε Πρίτα, να σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων West και να ευχηθούμε δύναμη και κουράγιο, γιατί έχετε να αντιμετωπίσετε το κομμάτι των εξετάσεων το επόμενο διάστημα, το οποίο δεν είναι και πολύ εύκολο. Σας ευχαριστώ. Είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε μια ομάδα που έχουμε, θα έλεγα, παθιαστεί με την πρόοδο αυτού του Πανεπιστημίου. Πιστεύω στο τέλος όλα θα. Να είστε καλά. Κατευχήν.